Την ΚΟ επισκέφθηκε σήμερα ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Σταύρος Κοντονής, συνοδευόμενος από μηχανικούς της Θέμης Κατασκευαστική, προκειμένου να επιθεωρήσουν τις ζημιές στο δικαστικό μέγαρο. Πρώτα επισκέφθηκε το πρωτοδικείο και το δικαστικό μέγαρο, επιθεωρώντας όλους τους χώρους που υπέστησαν ζημιές μαζί με το δικαστικό και υπαλληλικό προσωπικό, τον πρόεδρο και τα μέλη του Κυρουργικού Συλλόγου ΚΟ και τον έπαρχο ΚΟ Γιώργο Χαλκιδιό. Σε δηλώσεις στα τοπικά μέσα, ο κ. Κοντονής δήλωσε πως έχουν γίνει κάποιες ζημιές. Η επανεξέταση θα γίνει αυτήν την εβδομάδα και θα ξεκινήσει η αποκατάσταση για την άμεση επαναλειτουργία τους. Ενώ στη συνέχεια επισκέφθηκε τις δικαστικές φυλακές, συνοδευόμενος από τον πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου ΚΟ, Παναγιώτη Αβρίθη. Ο σκοπός της επίσκεψής μου ήταν να δούμε εδώ τις υποδομές του Υπουργείου Δικαιοσύνης και να ελέγξουμε την κατάσταση μετά το σεισμό. Ο σεισμός ήταν μεγάλος για το νησί. Ευτυχώς και το νησί άντεξε και από ό,τι είδα και οι υπηρεσίες, οι δικαστικές έχουν υποστεί κάποιες ζημιές. Η επανεξέταση θα γίνει αυτή τη εβδομάδα και ελπίζω να κριθούν κατάλληλες για την επαναλειτουργία. Άμεσα θα αποκαταστήσουμε τις ζημιές τις οποίες γίνανε όσον αφορά τα υλικοτεχνικά και υπό αυτή την έννοια νομίζω ότι θα έχουμε εύρυθμη λειτουργία των δικαστικών υπηρεσιών άμεσα. Σε λίγο θα επισκεφθώ και τις φυλακές και το κτηματολόγιο για να δω ακριβώς εκεί και να πάρω μια εικόνα του τι συμβαίνει και θεωρώ ότι λίγος πολύ έχουμε ξεπεράσει τα δύσκολα. Με την καταλληλότητα του κτηρίου, κύριε Υπουργέ, δεν υπάρχει πρόβλημα, έτσι? Κοιτάξτε, δεν θα το πω εγώ. Εγώ ξέρω ότι είμαι δικηγόρος. Θα το πούνε οι τεχνικοί, οι οποίοι θα ελέγξουν. Από ό,τι όμως είδα και μου περιγράψανε και οι υπάλληλοι και οι εργαζόμενοι εδώ στο δικαστήριο, οι ζημιές δεν είναι τόσο πολύ σοβαρές. Φαίνεται άλλωστε ότι έχουν υποστεί κάποιες ρογμές οι τυχοποιίες του κτηρίου. Οπότε η τυχοποιία του κτηρίου. Οπότε δεν φαντάζομαι ότι γρήγορα θα επανέλθει σε λειτουργία το κτηρίο. Αλλά θα περιμένουμε πάντως, και τι. Παλαιότερα υπήρχε και θέμα νέου κτηρίου, νέου δικαστικού μεγάλου στην ΚΟ. Ας δούμε τώρα αυτό το οποίο είναι το σημαντικό, την αποκατάσταση της λειτουργίας του κτηρίου και την αποκατάσταση των ζημιών. Και τα υπόλοιπα θα τα δούμε. Σε διαφορά την υποστελέχωση των υπηρεσιών, ενημερωθήκατε και εσείς προλίγου? Κοιτάξτε, όσον αφορά την υποστελέχωση, γνωρίζετε ότι στο επίπεδο των δικαστών δεν υπάρχει υποστελέχωση. Στο επίπεδο των γραμματέων, αυτή την ώρα βρίσκονται σε εξέλιξη 3 διαγωνισμοί του Υπουργείου Δικαιοσύνης, οι οποίοι εφόσον ολοκληρωθούν και θα ολοκληρωθούν σε σύντομο χρονικό διάστημα, θα καλύψουν πάρα πολλές από τις κενές οργανικές θέσεις σε όλη την Ελλάδα. Επομένως, ευελπιστούμε ότι αυτή η κατάσταση πλέον έχει ολοκληρωθεί, δηλαδή του προγραμματισμού της στελέχωσης των δικαστικών υπηρεσιών σε όλη τη χώρα. Η λειτουργία των υπηρεσιών όπως το πρωτοδικείο, πότε θα επανέλθει? Σας είπα, μόλις τελειώσει η δεύτερη αυτοψία που θα κάνουν οι μηχανικοί του Υπουργείου Υποδομών και κριθεί ότι το κτίριο είναι κατάλληλο, θα γίνουν άμεσα εργασίες αποκατάστασης, της τυχοποίειας και ό,τι άλλο έχει συμβεί και πιστεύω ότι θα επανέλθει άμεσα. Για το κτηριολογικό, δηλαδή, δεν υπάρχει προγραμματισμός τώρα? Μιλάμε και για το δικαστικό μέγαρο και για τις φυλακές που γνωρίζετε είναι πολύ παλιές. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει. Όχι. Είναι τόσο μεγάλες οι ελλείψεις και τα κενά στην υπόλοιπη Ελλάδα που μπορώ να πω ότι εδώ υπάρχει έτσι μια υποδομή η οποία λειτουργεί ικανοποιητικά. Αλλού είναι μεγάλα τα προβλήματα και η χώρια απονομής της δικαιοσύνης θα έλεγα ότι είναι και ντροπιαστική.